Διάβασα το άρθρο επί προσωπικού. Σε οποιαδήποτε συζήτηση, κύριε, αν σας πούνε εσάς ότι κλέβετε, δεν θα έχετε δικαίωμα να απαντήσετε. Οικονομέα, μη και είναι χρόνο. Σοβαρό θέμα κύριε αυτό όταν διακυβεύετε το μέλλον της χώρας. Μην χάνουμε χρόνο. Ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός, υποτίθεται ζητώντας συνένεση από την αντιπολίτευση και ονομαστικά από την αξιωματική αντιπολίτευση και ξεκίνησε την ομιλία του. Υβρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας Σαμαρά, η πρόεδρος της Βουλής διέκοπτε τον Σαμαρά ενώ μιλούσε. Έχετε ξανακούσει να μιλάει ο αρχηγός αντιπολιτεύσεως και να διακόπτει η πρόεδρος της Βουλής από το βήμα και να κάνει ειρωνικά σχόλια. Το έχει ξαναδεί αυτό στην ιστορία του Κοινοβουλίου. Σε αυτό έχει δίκιο. Αλλά για τον Κατρούπα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εντάξει, όλο ήταν αθρηστικό αυτό που έγινε. Επιτρέπετε να κλείνει το μικρόφωνο, κύριε Σωτοπούλου, στον αρχηγό τη Εξωματική Αντιπολιτεύσεω. Μα ποια νομίζω ότι είναι, κυρία. Δεν το έκλεινε. Βεβαίω και το έκλεινε. Δίπλα ήμουνα. Έκλεινε αυτομάτως. Εντάξει. Ξέρετε ότι. Α πούμε, μετά μια χρόνο, σκηνή. Έχει προγραμματιστεί. Για να ξέρετε τι χρόνος, έγινε. Και μόλις φτάνει ο χρόνο. Χτυπάει το κουδούνι. Το οποίο το έκλεινε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έγινε έτσι. Όπως έκανε. Όπως έκανε σε όλους τους ομιλητές. Διότι ο χρόνο εκ του κανονισμού ήταν πεντάλεπτε στο κουδούνι. Και βεβαίω. Για τα κουδούνια λέτε τώρα που κουδουνίζανε εκεί πέρα. Αυτομάτω. Αν μου επιτρέπει, κύριε Βασίλη, να πω μια σκηνή. Αν μου επιτρέπει. Δεν έγινε ποτέ, καμία στιγμή. Αν μου επιτρέπει, κύριε Βασίλη, μια στιγμή. Μόνο του θυμούσε ο κύριο Σαμαρά, διότι έπρεπε να θυμώσει. Διότι ήταν προγραμματισμένο. Είναι ένα σχέδιο αυτό. Το σχέδιο λέει αποδομούμε το διάλογο εντό κοινοβουλίου. Έτσι κι αλλιώ δεν είχε καλή σχέση ο κύριο Σαμαρά με το κοινοβούλιο. Και βεβαίως αποδομούμε πρόσωπα προκειμένου να αποδομήσουμε και τη διαδικασία και τις πολιτικές. Είναι μια τακτική, την οποία ακολούθησε χθες η Νέα Δημοκρατία, την ακολουθεί συνεχώς από την ημέρα που ανέλαβε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει όμως, χθες, για όσους δεν κατάλαβαν λοιπόν, από τους παρόντες. Ναι, επί της ουσίας, ας πούμε. Ναι, λέει ο κ. Βιλιάς γιατί συνεκλήθη αυτή η Βουλή και γιατί, τι συζήτηση ήταν αυτή. Βεβαίως, ξέρετε, η Βουλή οφείλει να συγκαλείται και ο Πρωθυπουργός να ενημερώνει κάτι το οποίο το είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του ότι ο κ. Σαμαράς είχε επιλέξει να μην ενημερώνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να μην έρχεται καν. Επομένως, φαίνεται παράξενο σήμερα που συμβαίνει αυτό, διότι αποδομεί και την προηγούμενη τακτική της κυβέρνησης. Επομένως. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να ενημερώσει, το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό μέσα από τη συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με μια συζήτηση διευρυμένη μεταξύ πολιτικών αρχηγών, όπως προβλέπετε, βάζοντας, παραθέτοντας το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης της οικονομίας που εμπεριέχεται ναι, εδώ στα κείμενα τα οποία. Για την τρέχουσα διαπραγμάτευση. Έβαλε τα όρια της διαπραγμάτευσης. Κοιτάξτε να δείτε. Εν μέσω διαπραγμάτευσης αντιλαμβάνεστε ότι έχουν εμφανιστεί προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς το Eurogroup, οι οποίες βεβαίως είναι ακόμα. Είναι ακόμα στα τεχνικά κλιμάκια λοιπόν. Στην Τρόικα. Είναι αυτή τη στιγμή η συζήτηση. Τρόικα δεν υφίσταται. Δεν είναι περίεργο πώς συναντάτε να το υφίσταται. Τι να κάνουμε. Είναι κάτι περίεργο αυτό. Να συναντάτε κάποιον που δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε. Δεν είπε ο Τσίπρας τα συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά τα μέτρα είναι δημοσιοποιημένα. Είναι δημοσιοποιημένα. Είναι γνωστά σε όλους. Όσους θέλουν να τα βλέπουν φυσικά. Από διαρροές είναι γνωστά. Εντάξει, αλλά τις επιβεβαιώσαμε. Να σας πω, εν μέσω διαπραγμάτευσης. Διαφωνούν με τον ένφια. Ένα λεπτό, κύριε Καμπουράκη. Διαφωνεί το Υπουργείο Οικονομικών που ανακοίνωσε να αλλάξει το ταμείο ένφια με το Μέγαρο Μαξίμου που θα αλλάξει ο ένφια. Και μου λέτε, είμαστε ενημερωμένοι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν επανεβεβαίωσε. Αυτό που Μέγαρο Μαξίμου πάντως. Πού το ξέρετε εσείς. Αυτό ισχύει. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει διαπραγμάτευση. Λοιπόν, τις αποφάσεις παίρνουν. Άρα μου λέτε ότι εμείς ξέρουμε τα μέτρα που διέρευσαν, που διαφωνούσαν μεταξύ τους. Τότε μου το λέτε στα σοβαρά αυτό. Αυτή είναι η συζήτηση στη Βουλή. Τα μέτρα που είχαν διαρρεύσει, που διαφωνούσαν μεταξύ τους το απόγευμα, είναι αυτά που μάθαμε χθες. Είναι η συζήτηση στη Βουλή. Κύριε Γεωργιάδη, ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Είναι δημοσιευμένα τα μέτρα. Έχω πάσα ιδέα. Είναι διαρροέ αυτά. Σε όλες τις εφημερίδες είναι δημοσιευμένα. Τα μέτρα είναι δημοσιευμένα. Είναι δημοσιευμένα. Η Βουλή θα πάρει το έθνος για να συζητήσει. Ήταν νέα. Αλλά χθες δεν το είχαν. Σήμερα είναι δημοσιευμένα όλα, λέω. Επί της ουσίας λοιπόν ο Πρωθυπουργός μίλησε για τα όρια. Μίλησε για τις κόκκινες γραμμές, στις οποίες η κυβέρνηση είναι ανυποχώρητη. Και περιέχεται όλο αυτό το πρόγραμμα, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο μπαίνει εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως και όχι κατ' εντολήν των δανειστών. Μίλησε για τις κόκκινες γραμμές με τις οποίες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και πήρε την κυβέρνηση μετά από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Και βεβαίως μέτρα τα οποία συγκλίνουν στο να ισχύσει η συμφωνία του Φεβρουαρίου, της 20ης Φεβρουαρίου. Και ταυτοχρόνως, μέσα από αυτή την ανάλυση,
ζήτησε και τη στήριξη από την αντιπολίτευση, από το ελληνικό κοινοβούλιο σε μια εθνική δύσκολη διαπραγμάτευση. Πάντως, πράγμα το οποίο δεν κατέστη εφικτό. Αυτό που σας καταλογίζει η αντιπολίτευση είναι ότι δεν μπορεί να ζητάς τη στήριξη και την ίδια ώρα να βρίζεις, σου λέει ο άλλος. Δηλαδή λες θα με στηρίξετε ή ακούσε, θα συνεχίσετε να είστε περέφωνα. Προφανώς ακούσατε την ομιλία του Πρωθυπουργού, η οποία δεν υπήρχε κανένα υβριολόγιο. Αντιθέτως, ο κύριος Σαμαράς σε μια θλιβερή εμφάνιση χθες, ακόμα και με σεξιστικά, με σεξιστικούς τρόπους. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, το κουτσαβάκικο στυλ. Αυτό το οποίο έχει. Το κουτσαβάκικο στυλ, εντάξει. Αυτό είναι άλλο όμως. Και βεβαίως δεν επιτρέπεται από έναν πρώην πρωθυπουργό, δεν επιτρέπεται να μιλάει για αντριλίκια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, και ταυτοχρόνως. Που υπέδειξε για τον Πρωθυπουργό. Δεν είπα αντριλίκια. Τη στήριξε αντρικός τρόπος. Και ήταν πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι τη ευθύτη του. Συγγνώμη, παρένθεση, για να το ελαφρύνουμε για λίγο. Εσείς που είπατε για τον Πλούταρχο. Το ξέρει μόνο ο κ. Πρωθυπουργό, ξεχάστε εμένα. Και ταυτοχρόνως, βεβαίως, τη στήριξη του πρώην συνεργάτη του, ο οποίος εμπεριέχεται στη λίστα Λαγκάρντ. Μια λίστα η οποία, όπως ξέρετε, εμπεριέχει 2026 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, σε μια, κάνοντας επίθεση σε πρόσωπα, σε υπουργό της κυβέρνησης, επίθεση στην κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι τακτική και προσπάθεια αποδόμησης των προσώπων. Λοιπόν, όλο αυτό δεν ήταν ένα κλίμα το οποίο προκάλεσε ο Πρωθυπουργός. Αυτό προκλήθηκε από τον κύριο Σαμαρά και βεβαίως συνεχίζουμε και από τον κύριο Βενιζέλη. Να σας πω. Θα μιλήσουμε και η κυβέρνηση. Ναι. Εννοείται, κυρία. Ναι. Ναι. Δεν είμαστε απλά διακόλμες, θα πάρουμε και το λόγο. Λέω απλώς ότι η κυβέρνηση λίγους μήνες μετά που πήρε τη λίστα Λαγκάρντ άρχισε η κριτική μας. Και πόσα έφερες από τη λίστα Λαγκάρντ? Πόσα έφερες, πόσα έφερες, πόσα έφερες. Πόσα έφερες, λοιπόν, δύο λεπτά. Πόσοι ελέγχθησαν, έχει. Πόσοι ελέγχθησαν, μπράβο, λοιπόν. Επειδή λοιπόν ήδη έχετε δύο μήνες με τη λίστα Λαγκάρντ στα χέρια σας, έχετε άλλους τέσσερις για να αρχίτε να μας λέτε επιλέξαμε τόσους. Έξι μήνες είναι καλά. Έτσι, δεν θέλουμε έξι χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα γίνει, βεβαίως. Αλλά δεν έχει σημασία να μιλάμε σήμερα με το θα. Είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην πορεία. Και νομίζω θα γίνει και πιο γρήγορα. Για την προηγούμενη κυβέρνηση είναι αποδεδειγμένο το τι έκανε. Σήμερα ας μην κρίνουμε τις προθέσεις. Εγώ μέσα στην Επιτροπή Λαγκάρντ μας είχε εξηγήσει ως ΔΟΕ γιατί